Καλή σας μέρα. Θα ξεκινήσουμε την πρωινή συνεδρία με πρώτο ομιλητή τον κύριο Χατζηνικολάου, που είναι διευθυντής του ογκολογικού της Pfizer, ο οποίος θα μας μιλήσει και η ομιλία του θα έχει τίτλο «Πόσο τελικά είναι το κόστος ανάπτυξης φαρμάκων στην ογκολογία». Κύριος Χατζηνικολάου. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί κύριοι Πρόεδροι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πολύ ευγενική πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική αυτή την ευκαιρία που δίνεται σε αυτή τη διημερίδα να συναντηθούν άνθρωποι με διαφορετική οπτική στα θέματα αυτά που πραγματεύεται αυτή η διημερίδα, με διαφορετική οπτική που όμως τους επιτρέπει, τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν και από αυτήν την αλληλεπίδραση μόνο καλά πράγματα μπορούν να βγουν. Δεν χρειάζονται αποκλεισμοί, αφορισμοί και δαιμονοποιήσεις. Είναι πολύ σημαντικό να συζητούμε, να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι όλοι μαζί. Πολύ περισσότερο όταν ο στόχος μας είναι κοινός και δεν είναι άλλος από τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των ασθενών στα καινοτόμα φαρμακευτικά προϊόντα, μέσα βέβαια στα πλαίσια ενός βιώσιμου συστήματος υγείας. Αυτό που θα κάνω στα επόμενα λεπτά είναι να προσπαθήσω να δείξω ότι η φαρμακευτική καινοτομία στην ογκολογία είναι στην πραγματικότητα επένδυση στο σύστημα υγείας. Θα ξεκινήσω λοιπόν. Είμαι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Pfizer Ελλάς. Ας δούμε λίγο το αποτύπωμα του καρκίνου στις ανθρώπινες ζωές στην Ευρώπη. Ένα ποσοστό της τάξης του 26 περίπου της 100 βρίσκεται σε κίνδυνο να αναπτύξει καρκίνο σε ηλικία πριν συμπληρώσει τα 75 χρόνια, ενώ ένα 12,1% θα πεθάνει εξαιτίας του καρκίνου πριν ακριβώς συμπληρώσει τα 75 του χρόνια. Σε ό,τι αφορά την επίπτωση, έχουμε 3,4 περίπου εκατομμύρια νέων περιστατικών καρκίνου το χρόνο στην Ευρώπη, 1,7 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο. Είναι πολύ γνωστό, να μην μακρηγορώ, για το ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες καρκίνου, ποιοι είναι οι συχνότεροι καρκίνοι στον άντρα και στην γυναίκα. Μεγάλο κόστος ανθρώπινο, μεγάλο και οικονομικό. Ο καρκίνος φέρνει το σημαντικότερο φορτίο, οικονομικό φορτίο, εξαιτίας των πρώιμων θανάτων ή της ανικανότητας. Το συνολικό οικονομικό κόστος από τους πρόωρους θανάτους και την ανικανότητα εξαιτίας του καρκίνου εκτιμάται ότι είναι σε παγκόσμιο επίπεδο της τάξης των 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το 2008, αυτό αντιπροσωπεύει το 1,5% του παγκοσμίου ΑΕΠ. Για να δούμε στην Ευρώπη τι γίνεται, το κόστος από τον καρκίνο εκτιμάται να φτάνει τα 126 δισεκατομμύρια δολάρια το 2009, ενώ για μερικά κράτη οι απώλειες από τους θανάτους και την ανικανότητα που προκαλείται από τον καρκίνο αγγίζει το 1-2% του ΑΕΠ τους. Σημαντικό ανθρώπινο κόστος, σημαντικό οικονομικό φορτίο. Εδώ στο διάγραμμα μπορείτε να δείτε τις 15 κύριες αιτίες θανάτου παγκοσμίως. Ο καρκίνος είναι αυτός που προκαλεί τις μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες, 20% μεγαλύτερες απώλειες από τη δεύτερη αιτία θανάτου, που είναι καρδιαγγειακές νόσοι. Την ευθύνη για την ανάπτυξη, την ανακάλυψη και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων την έχουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Οι φαρμακευτικές εταιρείες επενδύουν περισσότερο από κάθε άλλον τομέα στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων. Βλέπετε ότι επενδύονται πολύ περισσότερα χρήματα από ότι στην ανάπτυξη λογισμικών και κομπιούτερς κτλ. Είναι ο τομέας που επενδύει τα περισσότερα χρήματα στην έρευνα και ανάπτυξη.
και αυτά τα ποσά βαίνουν συνεχώς αυξανόμενα. Η επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών προϊόντων είναι ένα αποτέλεσμα που παίρνει πάρα πολύ χρόνο, επιχειρηματικά περιέχει πολύ μεγάλο ρίσκο και απαιτεί περίπου 12 με 13 χρόνια από την στιγμή που έχουμε το δραστικό συστατικό στο εργαστήριο μέχρι το να έχουμε το φάρμακο στην αγορά. Το κόστος, και αυτό είναι και το αντικείμενο της ομιλίας, εκτιμάται περίπου κατά μέσο όρο στο 1,1-1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι χαρακτηριστικό ότι περίπου 1 ή 2 για κάθε 10.000 ουσίες που συνθέτονται στα εργαστήρια θα καταφέρει να περάσει όλα τα στάδια που απαιτούνται για να φτάσει να διοδοτηθεί, να εγκριθεί και να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην αγορά. Η δαπάνη στη φαρμακευτική έρευνα κοστίζει πολύ, διαρκεί πάρα πολύ και στην τιμή των φαρμάκων αντανακλάται και αυτή η διάρκεια και αυτό το ρίσκο που παίρνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες. Η ογκολογία αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο κλάστερ δραστηριότητας έρευνας και ανάπτυξης. Βλέπετε ότι στο προκλινικό στάδιο και στη φάση 1, το 33% των μορίων που μελετώνται αφορούν την ογκολογία, όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό αυτών καταφέρει να φτάσει στο στάδιο της αδειοδότησης της έγκρισης. Πολύ μεγάλο λοιπόν το ρίσκο, πολλά χρόνια μελέτης, πολύ λίγα αντικαρκυνικά φάρμακα καταφέρουν να περάσουν τη βάσανο της φάσης 2 και της φάσης 3 αργότερα, και αυτό δείχνει τις πολύ μεγάλες δυσκολίες στο να καταφέρουμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Όμως, η πρόοδη στην μοριακή βιολογία, η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος, η πρόοδη στην αντικαρκυνική έρευνα γενικότερα, άνοιξαν ευρία τηλεοφόρο μπροστά μας στην έρευνα και έτσι το pipeline των διαφόρων φαρμακευτικών εταιριών είναι πάρα πολύ σημαντικό και γεμίζει ελπίδα για το σήμερα και για το αύριο. Περισσότερα από 800 νέα φάρμακα βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, σε διάφορους καρκίνους. Είναι πραγματικά μια συναρπαστική εποχή. Πριν από 20 χρόνια οι έννοιες καρκίνωση και επιβίωση ήταν ασύμβατες. Σήμερα για πάρα πολλούς όγκους, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε ποσοστά επιτυχίας που αγγίζουν και το 100% σε κάποιες περιπτώσεις. Φαίνεται ότι ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος, σαφέστατα χρειάζεται πόρους, χρειάζεται τόραμα, στρατηγική και νομίζω ότι διανύουμε μια εποχή όπου στα επόμενα χρόνια θα δούμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η εξατομικευμένη ιατρική παίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Στοχεύοντας τα άτομα που θα επωφεληθούν περισσότερο, αυξάνουμε την αξία αυτών των φαρμάκων, αλλά απ' την άλλη έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε και σημαντικά ωφέλη στο σύστημα υγείας, οικονομικά εννοώ. Βλέπετε ότι από το 2003 το ποσοστό των στοχευουσών θεραπείων έχει αυξηθεί πάρα πολύ, από το 11% το 2003 στο 46% το 2013, μέσα σε 10 χρόνια. Και βέβαια οι μοριακοί στόχοι αλλάζουν διαρκώς, αυξάνονται πάρα πολύ, αυξάνοντας έτσι τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην αντιμετώπιση τους. Δείτε, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι γίνεται στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Βλέπετε ότι από το 1984 πόσοι καινούργοι μοριακοί στόχοι έχουν βρεθεί. Και βέβαια θυμάστε ότι στο παρελθόν μιλάγαμε για ιστολογικούς υπότυπους. Τώρα έχουμε ένα σωρό μοριακούς στόχους. Καθένας από αυτούς βέβαια αποτελεί και μια δική του νοσολογική οντότητα με τις αντίστοιχες προκλήσεις στην έρευνα για την αντιμετώπιση τους. Η ανοσοθεραπεία, μια ακόμα επανάσταση στην θεραπεία του μεταστατικού μελανόματος και όχι μόνο, αφού μελετάτε
σε πάρα πολλούς όγκους. Και βλέπετε ότι από το 1990 τα ποσοστά θανάτου από καρκίνο έχουν μειωθεί κατά 23% ως αποτέλεσμα ακριβώς των καινούριων των προόδων στην απεικονιστική θεραπεία, αλλά και στη φαρμακευτική καινοτομία. Κατ' επέκταση και ο αριθμός των survivors σταθερά αυξάνεται. Και βέβαια η πενταετής επιβίωση αυξάνεται σε πάρα πολλούς τύπους καρκίνων. Το 83% των επιβιώσεων, των επιτυχιών που έχουμε στην επιβίωση, αποδίδεται βέβαια στις νέες θεραπείες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φάρμακα. Είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της χρόνιας μυελογενούς λευκαιμίας. Βλέπετε την αύξηση της επιβίωσης ανά δεκαετία. Βέβαια, σε αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο έπαιξε η κυκλοφορία του ημάτινιπ, η οποία τριπλασίασε την πενταετή επιβίωση από την κυκλοφορία της και μετά. Μολονότι η φαρμακευτική δαπάνη για αντικαρκυνικά φάρμακα έχει διπλασιαστεί στο διάστημα από το 2005 έως το 2014, το ποσοστό στο σύνολο των δαπανών υγείας παρέμεινε σταθερό και είναι γύρω στο 6%. Δεν φαίνεται στη χώρα, ίσως φαίνεται στη χώρα μας, είναι περίπου το 6,1% αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Και σε αυτό συνέβαλε πάρα πολύ ο παράγοντας της τροφής προς την εξωνοσοκομιακή αντιμετώπιση. Αυτή η τάση υποστηρίζεται πάρα πολύ από το γεγονός ότι έχουν αναπτυχθεί λιγότερα τοξικά αντικαρκυνικά φάρμακα από τους στόματος παράγοντες, οι οποίοι μειώνουν πάρα πολύ το κόστος νοσηλείας που υπήρχε μέχρι τώρα. Πολύ σημαντικά κέρδη για την κοινωνία. Έχουμε κερδίσει τη δωδεκαετία από το 88 στο 2000, 23 εκατομμύρια χρόνια ζωής έχουν διασφαλιστεί εξαιτίας των προόδων στην αντικαρκυνική θεραπεία και αυτό βέβαια μεταφράζεται σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παραγωγικότητας σε ποσό των 1,9 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα, το να ασκούμε διαρκώς πιέσεις στην τιμή των φαρμάκων ενδεχομένως δεν είναι η σωστότερη στρατηγική. Φαίνεται ότι αυτή η στρατηγική αντίθετα επιβραδύνει την καινοτομία. Και βλέπετε ότι σε αυτό το μοντέλο πώς τα ποσοστά αυτά μείωσης τιμών έχουν αντίστοιχα ποσοστά μείωση σε νέα φάρμακα. Και νομίζω ότι θα τελειώσω αρκετά σύντομα, διευκολύνοντας έτσι την διαδικασία. Συμπερασματικά και κλείνω με αυτά. Οι πρόοδοι στην αντικαρκυνική θεραπεία μας έδωσαν τη δυνατότητα να έχουμε πραγματικά σημαντικές θεραπευτικές επιλογές που αυξάνουν όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και τη διάρκεια ζωής των ασθενών. Αυτά τα πολύ καλά κλινικά αποτελέσματα στους καρκινοπαθείς επίσης δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε ωφέλη προς την οικονομία που προσμετρώνται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης παραγωγικότητας. Σαφέστατα υπάρχει ανάγκη, είναι ορατή ανάγκη να διαχειριστεί το αυξημένο κόστος. Η οριζόντια μείωση, αν θέλετε, των τιμών των φαρμάκων ενδεχομένως δεν είναι η καλύτερη στρατηγική. Υπάρχουν όμως εργαλεία, πάρα πολλά, που αν χρησιμοποιηθούν σωστά πραγματικά μπορούν να αποδώσουν. Θα αναφέρω χαρακτηριστικά το Risk Sharing Agreement, για παράδειγμα, που όταν γίνεται ένας σωστός χειρισμός του, με όλες τις προϋποθέσεις που αυτό χρειάζεται για να λειτουργήσει, μπορεί να δώσει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Αυτοί που διαμορφώνουν τις πολιτικές θα πρέπει να βοηθούν έτσι ώστε να δημιουργείται ένα περιβάλλον για συνεχή επένδυση στην καινοτομία, στην υγεία
και να διασφαλίζουν την πρόσβαση των ασθενών στα νέα φάρμακα. Αυτοί που διαμορφώνουν το περιβάλλον, τις πολιτικές, οι policy makers, θα πρέπει να αναγνωρίσουν το επιβλαβές αποτέλεσμα της καθυστερημένης και άνισης πρόσβασης στα φάρμακα για τους ασθενείς. Και βέβαια θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι η αξία των μελλοντικών θεραπείων για τον καρκίνο θα πρέπει να είναι στον πυρήνα κάθε συζήτησης που γίνεται. Θα πρέπει να υποστηρίζεται η καινοτομία και θα πρέπει να δίνονται κίνητρα σε αυτή. Έτσι μόνο θα διασφαλίσουμε ότι ο καρκίνος θα σταματήσει να τρομοκρατεί την ανθρωπότητα ακόμα και στο άκουσμά του. Και έτσι θα διασφαλίσουμε ότι, γιατί θυμόμαστε πάρα πολύ καλά, θυμάμαι ποιος το είχε πει, αλλά γινιόμαστε όλοι με δύο διαβατήρια. Το ένα είναι του υγιούς, το άλλο είναι του ασθενούς. Είτε το θέλουμε το όχι, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα βρεθούμε με το άλλο το διαβατήριο. Και τότε όλοι θέλουμε και όλοι πρέπει να έχουμε τις προϋποθέσεις αυτές που θα μας διασφαλίσουν να δώσουμε με αξιοπρέπεια και με ελπίδα τον αγώνα για καλύτερη ποιότητα ζωής, τον αγώνα μας για επιβίωση. Αυτά ήθελα να πω. Είμαι πολύ καλά στο χρόνο. Το είχα άγχος. Μια χαρά, μια χαρά. Ευχαριστούμε. Άρα έχουμε χρόνο στη διάθεσή μας για ερωτήσεις που ίσως ο κύριος Χατζηνικολάου μπορεί να μας απαντήσει, εκτός και αν θέλετε, δεν ξέρω, στο τέλος της Στρογγυλής Τράπεζας, ο κύριος Μπουκοβίνας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζηνικολάου. Εγώ έχω δύο ερωτήσεις. Τη μία δεν την καταλαβαίνω, την άλλη ίσως άλλο το σχόλιο σας με την εμπειρία σας. Ας πω αυτή που δεν καταλαβαίνω καλύτερα πρώτα. Υπάρχουν ένα σωρό προϊόντα που παράγονται από τη φαρμακευτική βιομηχανία που υπάρχει αυτός ο όρος, το Me Too. Έτσι, δηλαδή ότι είναι παρόμοια, χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση, παρά μόνο ένα ραφινάρισμα, αν θέλετε, σε κάποια αντεσού της θεραπείας του αρρώστου. Και αυτά ακολουθούν τους ίδιους κανόνες ανάπτυξης, τους ίδιους κανόνες τιμών, με ενδεχομένως κάτι πιο καινοτόμο. Κατά πόσο μπορώ να αντιληφθώ τον ανταγωνισμό της φάρμα μεταξύ τους για να βάλουν πόδι σε ένα χώρο. Έχετε ένα πολύ καλό μόριο CDK4 και είναι αυτή τη στιγμή άλλα 2-3 τα οποία κυνηγάνε πάλι με την ίδια λογική, τον ίδιο πληθυσμό, αλλά με διαφορετική ονομασία του φαρμάκου. Αυτό δημιουργεί μια σπατάλη πόρων και ανθρώπινου υλικού και ασθενών, που είναι πολύ σημαντικό, για να πετύχουμε στον ίδιο στόχο. Απλώς η ταμπέλα θα λέει Α εταιρεία ή Β εταιρεία. Είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνω. Μπορώ να το δω από εμπορικής άποψης, αλλά δεν μπορώ να το δω από την πλευρά της θεραπείας. Χθες ο κύριος Λόρς, μιλώντας, είπε άλλο η θεραπεία και άλλο η ανεργία για το θέμα των φαρμακευτικών εταιριών. Και έρχομαι στο δεύτερο κομμάτι, το θέμα της θεραπείας πάντα, αυτό το cure που λέμε, έτσι, και το κατά πόσον πάλι έχετε ένα εξαιρετικό μόριο για τον καρκίνο του πνεύμονα, το οποίο βγήκε μέσα σε 3 χρόνια. Και σε 3 χρόνια ξέραμε όχι μόνο ήταν labeled στο market, αλλά ήταν γνωστοί και οι μηχανισμοί αντίστασης στο συγκεκριμένο μόριο. Εκπληκτικό. Αυτό σημαίνει μια συσπήρωση της ιατρικής κοινότητας για ένα στοχευμένο πληθυσμό με έναν πολύ καλό βιοδείκτη, όπου μπόρεσε να βγάλει μια μελέτη σε μια πολύ σπάνια υποομάδα, ακόμα και αν είναι καρκίνος του πνεύμονα, σε πολύ λίγο χρόνο. Άρα, να ελαττώσει σημαντικά το κόστος ανάπτυξης του φαρμάκου και κατά συνέπεια να δώσει περισσότερο χρόνο στη φαρμακευτική βιομηχανία να εισπράξει τα κέρδη, τα οποία θα τα επενδύσει πάλι, όπως σωστά είπατε, το 14% ή και παραπάνω, στην ανάπτυξη των καινούργιων μορίων. Από τη μια πλευρά, τα μη του προϊόντα, ακόμα και αν είναι καινοτόμα στην καινοτομία, σπαταλούν πόρους, από την άλλη ενοχοποιούν ηθικά, κατά τη γνώμη μου, και τη δική μας κοινότητα, αλλά και τη δική σας. Ναι. Θέσατε πολλά ζητήματα. Σε ό,τι αφορά τα MeToo, σε κάποιο βαθμό είναι αναπόφευκτο. Μην ξεχνάτε ότι
Η έρευνα στις φαρμακευτικές εταιρείες καλύπτεται από απόλυτη μυστικότητα. Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στις εταιρείες ποιος θα φτάσει πρώτος στην αγορά. Θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι αναπόφευκτο να γίνεται, αλλά έχει και το θετικό στοιχείο ότι συγκρατεί λίγο το κόστος. Με την έννοια ότι όπου υπάρχει τόσο έντονος ανταγωνισμός, το κόστος αρχίζει και το κόστος μειώνεται. Σαφέστατα, είναι πολύ δύσκολο να συντονιστούν οι φαρμακευτικές εταιρείες, να στοχεύσουν διαφορετικά. Είναι πολύπλοκο. Αν είχαμε βιοδείκτες, το συζητούσαμε και πριν να ξεκινήσουμε, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα. Και αυτό θα μας επέτρεπε να επιλέγουμε το κατάλληλο. Και ακόμα και μη του προϊόντα, όπως τα είπατε, θα μπορούσαν να έχουν σημαντικό όφελος σε κάποια κατηγορία ασθενών. Δεν ξέρω πώς να σας απαντήσω σε αυτό. Είναι αναπόφευκτο σε ένα βαθμό όμως, σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτά έχω να πω. Αν θα μπορούσε να συνδεθεί άμεσα με την πτώση της τιμής και να μην δημιουργηθεί μια μονοπωλιακή κατάσταση, υπάρχει ένα μόνο προϊόν και αυτή είναι η τιμή του, εγώ νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να υπάρχουν, που είναι παρόμοιο με τη διαδικασία με όλα τα generics, που θα πρέπει να πέσει η τιμή και δεν ξέρω τι γίνεται με τα generics εδώ στην Ελλάδα, αλλά στην Αμερική το 95% από τα φάρμακα που κυκλοφορούν όταν θα καταλήξεις να πας στο φαρμακείο θα είναι αντίγραφα με τις κατάλληλες μελέτες βιοϊσοδυναμίας και την ίδια αποτελεσματικότητα στο 1/5 της τιμής. Εδώ πέρα δεν ξέρω πού κυμαίνονται οι τιμές από τα generics στην Ελλάδα, αλλά αν αυτό είναι το τελικό αποτέλεσμα, νομίζω ότι βγαίνουμε ωφελημένοι να υπάρξουν αντίγραφα. Δυστυχώς δεν είναι αυτό το τελικό δεν αποτέλεσμα. Δεν είναι τα αντίγραφα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι ακριβώς αντίγραφα. Είναι δύο μόρια που διαφέρουν κατά ένα δακτύλιο, τα οποία στοχεύουν ακριβώς τον ίδιο πληθυσμό, χωρίς καμία αλλαγή. Και οι τιμές θα διαφέρουν κατά 0,5% ή 1%, εξαρτάται τώρα το σύστημα στο οποίο κανείς αποζημιώνει. Αυτό για μένα δημιουργεί πάντως μια μεγάλη ενόχη. Αν ήμουν εγώ FDA, λέω ένα παράδειγμα, έτσι, ή ήμουν σε ένα, θα προσπαθούσα να κατευθύνω την έρευνα. Η ανοσοθεραπεία αυτή τη στιγμή είναι μπροστά. Όλοι στοχεύουν, όλες οι εταιρείες, τα δύο συγκεκριμένα υποδοχής, PD-1, PD-L1. Υπάρχουν άλλες 40, οι οποίοι θα βγουν σε πολύ μελλοντική φάση μπροστά. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας διαμοιρασμός των πόρων σε όλα τα επίπεδα, έτσι, γιατί ο στόχος είναι η θεραπεία. Δεν είναι ο στόχος να βγω στο εμπόριο, αν θέλουμε να είμαστε σαν υγιής κοινωνία ανθρώπων με δύο διαβατήρια. Αν μπορούσα να απαντήσω λίγο στο ερώτημά σου, το οποίο είναι πολύ ευλόγων, δεν θα πρέπει να ξεχάσεις ότι όλες οι φαρμακευτικές εταιρείες είναι βαλμένες μέσα στα χρηματιστήρια. Και απλά μόνο η ενημέρωση ότι μια κλινική μελέτη είναι θετική ή είναι αρνητική έχει μεγάλη επίπτωση στην τιμή της μετοχής. Επομένως, πολύ εύλογο αυτό το οποίο λες, σύν το γεγονός αυτό το οποίο είπε και χθες αναφέρθηκε ότι τελικώς οι επενδύσεις που γίνονται κυρίως στις ίδιες εταιρείες. Οι εταιρείες επενδύουν στον εαυτό τους τα χρήματα τα οποία επενδύουν για την ανάπτυξη, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Επομένως, είναι ένα κλειστό σύστημα. Ένα κλειστό σύστημα το οποίο έχει τις πολλαπλές του συνέργειες και ωφέλειες. Έτσι, είτε αυτό λέγεται χρηματιστήριο, είτε αυτό λέγεται ανάπτυξη των μουρίων. Και εκεί είναι όλη η ιστορία. Δεν υπάρχει μία αυτό που σκέφτεσαι μία στρατηγική γενικότερη συνεργασία των εταιριών. Υπάρχει ένας ανταγωνισμός θανατηφόρος. Όποιος προλάβει και όποιος μπορέσει να αγοράσει ποιον και ποιος θα αποτύχει εκεί που θα επιτύχει ο άλλος. Ουσιαστικά, ναι. Πιστεύω ότι αυτό που λέει ο. Υποτίθεται όμως ότι το φάρμακο είναι κοινωνικό αγαθό. Τέλος πάντων, προϋποθέτει ίσως ένα άλλο μοντέλο παγκόσμιας οικονομίας και παγκόσμιας σκέψης.
Κύριε Σαριδάκη, θες να μας... Νομίζω έχουμε χρόνο για μια ακόμα σύντομη ερώτηση. Ναι. Ήδη τώρα έχουμε ξεπεράσει, αλλά... Η προοπτική, μήπως είναι έτσι, συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω ίσως μια δύσκολη λέξη, είναι αυτοκτονική ή πολιτική, δηλαδή η διαρκής αύξηση των προϊόντων φαρμακευτικής δαπάνης. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από το 2030 δεν θα μπορεί να καλύπτεται ακόμα και τις προηγμένες οικονομικά κοινωνίες. Άρα λοιπόν αυτή η πολιτική την έχετε λάβει υπόψη με σαν από πλευρά οικονομικά της υγείας και των εταιριών. Κατά πόσον δηλαδή η εκθετική αύξηση κτλ. Εάν οδηγήσει δηλαδή σε ένα μπούμεραγκ εναντίον της φαρμακευτικής βιομηχανίας, ότι θα πρέπει να δει ότι τελικά σε μακροχρόνια προοπτική αυτή η διαρκής αύξηση των τιμών που λέγεται ότι θα ξεπεράσει πάρα πολύ τις αντοχές των οικονομιών ακόμα και προηγουμένων χωρών. Άρα λοιπόν, ίσως αν θέλουμε να προβλέπουμε τα μελούμενα, ότι υπάρχει μια ζωφερή προοπτική, άρα πρέπει να γράψετε υπόψη σας. Άρα και εκ των ένδων, άσχετα με τις πιέσεις που οφείλει να έχει και τους μηχανισμούς, τους οποίους πρέπει να έχει η κοινωνία, η ίδια εταιρεία θα πρέπει να το σκεφτεί. Άρα λοιπόν, θα θέλαμε τα πότα σας το αντιμετωπίζετε αυτό το μακροχρόνιο γεγονός και τι σκέψεις κάνουν, έτσι. Αν μπορείτε να μας πείτε κάτι από τα ενδότερα των εταιριών, αν εξουσιοδοτήσετε να το πείτε ή έχετε γνώσεις. Κοιτάξτε, σαφέστατα είναι κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Σαφέστατα και θέλουμε να υπάρχει ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Σαφέστατα και θέλουμε να πληρωνόμαστε. Στην Ελλάδα έχουμε υποφέρει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Υποφέρουμε σήμερα πάρα πολύ. Να σας πω ότι το έλεγα νωρίτερα στον κύριο Μπουκοβίνα ότι σήμερα το 25% της φαρμακευτικής δαπάνης το πληρώνουν φαρμακευτικές εταιρείες μέσω των rebates και των clawback. Σαφέστατα και θέλουμε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας. Όπως είπα, υπάρχουν εργαλεία. Η καινοτομία θα πρέπει να... Εκεί είναι η ελπίδα όλων μας. Η καινοτομία θα πρέπει να ενισχύεται και να της δίνονται κίνητρα. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ στο θέμα της πρόληψης, στο οποίο δεν γίνονται ελάχιστα πράγματα, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Συζητούσαμε νωρίτερα μια χώρα που από το 2009 δεν μπορεί να εφαρμόσει ένα αντικαπνιστικό νόμο, για παράδειγμα. Δεν προωθεί μέτρα για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Όλα αυτά θα φέρουν πολύ, πολύ μεγάλα, αν τα βάλουμε μπροστά, θα φέρουν πολύ μεγάλα ωφέλη και εξοικονομήσεις στα συστήματα υγείας. Η φαρμακευτική βιομηχανία οφείλει να είναι υγιής, οφείλει να έχει ένα δίκαιο κέρδος, πρέπει να έχει ένα δίκαιο κέρδος, πρέπει να δίνει κέρδη σε αυτούς που την εμπιστεύονται και επενδύουν σε αυτή, γιατί εκεί βρίσκεται η ελπίδα για επενδύσεις και ανακάλυψη νέων καινοτόμων θεραπείων. Και αυτές οι νέες και καινοτόμες θεραπείες θα πρέπει να αμείβονται και θα πρέπει να αποζημιώνονται κατάλληλα και θα πρέπει να έχουν κίνητρα. Είμαι αισιόδοξος κάτω από προϋποθέσεις. Όσον αφορά το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς από την πλευρά μας, το κάνουμε πάρα πολύ και αυτό αποδείχθηκε και στη χώρα μας όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Όπως σας είπα, υπάρχουν εργαλεία που έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε αρκετές χώρες. Οι διάφορες συμφωνίες τύπου risk sharing, όπως είπα, ή price volume agreements ή τέτοια πράγματα, που δεν συμπιέζουν τις τιμές, αλλά δίνουν τη δυνατότητα, γιατί ξέρετε, είναι τα συστήματα αναφοράς, οι χώρες αναφοράς. Αν εμένα μου κατέβει πάρα πολύ η τιμή στην Ελλάδα, θα επηρεαστούν μια σειρά από χώρες που θα πρέπει με τη σειρά τους να κατεβάσουν πάρα πολύ την τιμή τους. Αυτά δεν δουλεύουν, δεν πρόκειται. Θα προτιμήσουμε να αποσύρουμε το προϊόν από την Ελλάδα προκειμένου να επηρεάσουμε τις τιμές σε όλη στη μισή Ευρώπη, τέλος πάντων. Όταν υπάρχει διάθεση, υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συζήτηση και διάλογος, όπως είπα και στην αρχή, ο στόχος μας είναι κοινός. Όλοι θέλουμε ένα βιώσιμο σύστημα υγείας και εμείς θέλουμε να πληρωνόμαστε, όπως είπα. Δεν είναι άλλη μόνο. Υπάρχουν λύσεις και υπάρχουν... Να συντομεύσουμε λιγάκι, να μην καταχραστούμε τον χρόνο από τους άλλους ομιλητές, κύριε Χατζηνικολάου. Ναι, ναι. Έγινε, ευχαριστώ πολύ.